Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κοινωνιολόγο, διδάκτορα της κοινωνιολογίας και δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Ρακά. Καλό απόγευμα, κύριε Ρακά. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλε. Πρώτη ερώτηση είναι και με βάση αυτά που είδαμε με τον κύριο Σχοινά, την στήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ουκρανία. Τι γίνεται με το διεθνές άνταλμα σύλληψης που έχει βγει κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, αν έχει πιστεύετε ότι έχει κάποια ουσία ή είναι απλώς μια κίνηση εντυπωσιασμού? Προφανώς και έχει κάποια ουσία. Καταρχάς πρόκειται για ένα ένταλμα σύλληψης που εκδίδεται για συγκεκριμένο ζήτημα. Για την υπόθεση της κλοπής, αν θέλετε, παιδιών από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, τα οποία έπειτα καταλήγουν σε διάφορα ορφανοτροφία ή δομές, αν θέλετε, ρωσοποίησης, έτσι, στη Χερσόνα και αλλού. Πεδομάζωμα δηλαδή γίνεται. Ακριβώς, γίνεται πεδομάζωμα. Η κατηγορία επομένως είναι συγκεκριμένη και στο στόχαστρο δεν είναι μόνο ο Βλαδίμηρος Πούτιν, είναι και η συνήγορος του παιδιού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Μαρία Λβόβα Μπέλοβα. Το γεγονός αυτό, που αποτελεί ούτως ή άλλως έναν από τους παράγοντες που τεκμηριώνουν εθνοκάθαρση, έτσι, έχει και άμεσες συνέπειες, κυρίως σε ό,τι αφορά στις διεθνείς σχέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι καταζητούμενος, δυσκολεύει η συνομιλία του τουλάχιστον και φυσικά σίγουρα η μετάβασή του σε χώρες που αναγνωρίζουν το δικαστήριο αυτό. Δηλαδή, σε χώρες που αναγνωρίζουν το δικαστήριο αυτό, εάν πάει αεροπορικός, πιστεύετε ειλικρινά, κύριε Ρακά, ότι ας πούμε θα δοθεί εντολή σε έναν χωροφύλακα να πάει να το συλλάβει? Σε έναν χωροφύλακα προφανώς και δεν θα δοθεί εντολή. Το ζήτημα είναι ότι αποτελεί μια σαφής ένδειξη ότι τουλάχιστον η Δύση, και όχι μόνο αυτή, πλέον δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ως συνομιλητή της το Βλαδίμηρο Πούτιν, και αυτό αποτελεί και ένα σήμα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Δηλαδή πιστεύω ότι μέσω μακροπρόθεσμα και ανεξάρτητα του πώς αυτό θα γίνει, προφανώς θα γίνει με έναν τρόπο που να μην πλήττεται ορατά ή άμεσα το γόητρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σίγουρα όμως βάζει πόλους του καθεστώτος εσωτερικού σε διαδικασίες να σκέφτονται ότι θα πρέπει να υπάρξει και μέρα και μετά τον Πούτιν. Άρα ο ίδιος ο Πούτιν, έτσι, πιστεύετε ότι ανησυχεί? Σίγουρα ανησυχεί, διότι πίστευε κανείς όταν το Διεθνές Δικαστήριο εξέδιδε αντίστοιχο ένταλμα σύλληψης για τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ότι θα καταλήξει εκεί? Θέλω να πω ότι δεν το βλέπουμε σε προοπτικά, το βλέπουμε δηλαδή σε βάθος χρόνου το πώς θα εξελιχθεί, και σίγουρα αποτελεί μια ακόμα ένδειξη σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμα και αν δεν εκτελεστεί το ένταλμα, ότι οι πράξεις της Ρωσίας κατά την εισβολή της στην Ουκρανία και όλη αυτή τη διάρκεια που κρατάει ο πόλεμος, την έχουν μεταβάλει εν πολύ σε κράτος παρία. Ναι. Έτσι, δηλαδή σε κράτος μειωμένου κύρους και μειωμένης, αν θέλετε, αξιοπιστίας στη διεθνή σκηνή. Και αυτό θέτει πάρα πολλά ζητήματα. Ας πάμε όμως και στα του πολέμου. Δηλαδή, ένα χρόνο και που διαρκεί ο πόλεμος, τι γίνεται, ποιος νικάει, ποιος χάνει? Σίγουρα, έτσι όπως είχε εξαγγελθεί αυτή η εισβολή και με τους στόχους που είχε εξαγγελθεί, είναι προφανές ότι η Ρωσία αποτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους να τους φέρει σε πέρας και μπαίνει σε μια διαδικασία μακροχρόνιας σύγκρουσης, μέσα από την οποία σίγουρα η οικονομία και η κοινωνία της ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία υποβάθμισης η οποία θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Δηλαδή μόνο αν λάβει κανείς υπόψη του πώς οι νέοι έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία έπειτα από έναν χρόνο και προκειμένου να αποφύγουν επιστράτευση και τα λεφτά και τα λοιπά, και πώς αυτό επιδρά για παράδειγμα στη δημογραφική της κατάσταση, χώρια η οικονομία, χώρια η βιομηχανική της παραγωγή που έχει αποτελματωθεί. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η σύγκρουση αυτή ουσιαστικά ήταν το μεγάλο λάθος
αν θέλετε, του Πούτιν και της Ρωσίας, που στην απόπειρά της να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα τον επεκτατισμό της, μπήκε, και γιατί υποτίμησε και τους Ουκρανούς και τον πρόεδρο της Ουκρανίας και το φρόνημά τους και την αποφασιστικότητά τους να αντισταθούν, την έχει εν πολλής μπλέξει σε ένα διέξοδο. Και πού, πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, πώς θα... γιατί βλέπουμε ότι ούτε η Ρωσία κάνει πίσω, ούτε η Ουκρανία και η Δύση κάνει πίσω. Προφανώς η Ουκρανία δεν μπορεί να κάνει πίσω, διότι η Ρωσία έχει κατακτήσει τα εδάφη που έχει κατακτήσει και κατά δεύτερο εφαρμόζει εκεί πολιτικές εθνοκάθαρσης. Να. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία συμπεριφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη δεν δίνει καμία δυνατότητα πέραν από την αντίσταση. Και άρα είναι προφανές. Επίσης, όπως η Ουκρανία, αλλά όχι μόνο η Ουκρανία, και η Πολωνία και τα άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης τονίζουν σε κάθε ευκαιρία, εάν η Ρωσία θεωρήσει ότι παρόλα αυτά έχει κερδίσει έστω και σημειακά έπειτα από τη σύγκρουσή της στην Ουκρανία, θα προχωρήσει και παραπέρα. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ιστορικό επεκτατισμό που εκδηλώνεται και ο οποίος δεν θα σταματήσει μόνο στην Ουκρανία. Ουσιαστικά θέλει να επαναφέρει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας όλη την Ανατολική Ευρώπη. Άρα... Επομένως, η ήττα της Ρωσίας... Παρακαλώ. Συγγνώμη. Η ήττα της Ρωσίας αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για αυτό που λέμε ειρήνη. Μάλιστα. Άρα δεν βλέπετε... βλέπετε ότι θα υπάρχει συνέχεια, δηλαδή δεν θα μείνει ως έχει, δηλαδή να υπάρχει η κατοχή συγκεκριμένων εδαφών και μια έτσι, αντίσταση από τους, να είναι εσαΐ αυτό. Λέτε ότι θα αλλάξει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί. Σίγουρα αναμένεται και η αντεπίθεση των Ουκρανών και το τι θα πράξει επίσης και ο ρωσικός στρατός. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις από εδώ και πέρα, από την άνοιξη και πέρα. Εξάλλου διευκολύνονται και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κατάσταση στο πεδίο, έτσι ώστε να έχουμε στρατιωτικές εξελίξεις. Πάντως όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές τονίζουν ότι ή τουλάχιστον δεν βλέπουν ότι η σύγκρουση θα τελειώσει σύντομα. Μάλιστα. Τώρα, η Ρωσία με την Ουκρανία, ο πόλεμος αυτός που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, είναι εν εξελίξη, τον παρακολουθούμε. Είχαμε την τελευταία εξέλιξη με το ένταλμα σύλληψης και θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ρακά, που πραγματικά θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, γιατί απασχολεί αρκετό κόσμο. Είναι η απόφαση του δικαστηρίου στην Φλόρινα, όπου απορρίπτει τις ενστάσεις για την διδασκαλία της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας και τη λειτουργία σωματείου, φροντιστηρίου που θα διδάσκει αυτή τη γλώσσα στην Ελλάδα. Είχε κάνει αυτό το σωματείο μία αίτηση να του δοθεί άδεια, του δόθηκε, μετά κάνανε ενστάσεις, ανακοπές λέγονται νομίζω στην νομική γλώσσα, δεν έγιναν δεκτές και λέει κανονικά, λέει ο δικαστής, να προχωρήσει το σωματείο και να διδάσκει τη μακεδονική εντός εισαγωγικών γλώσσα. Πώς το σχολιάζετε? Ναι, καταρχάς δεν έχω διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης και δεν μπορώ να κρίνω μια απόφαση του δικαστηρίου. Σίγουρα για την Ελλάδα και γενικότερα για το μακεδονικό ζήτημα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η αρνητική εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της υπογραφής μας στη Συμφωνία των Πρεσπών. Πάνω σε αυτό, έτσι, λοιπόν, κύριε Ρακά, δηλαδή, να πω, ναι, πάνω σε αυτό, μια που το φέρει η κουβέντα, ότι εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση πριν αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχε πει στην εκπομπή του Στέργιου Καλόγερου ότι κι εγώ μαζί σας είμαι, μακάρι να το αποφασίσει ο δικαστής, αλλά λέει δεν μπορώ να καταλάβουμε ποιο σκεπτικό θα γίνει από τη στιγμή που η Ελληνική Βουλή έχει αναγνωρίσει τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα. Πώς θα έρθει ένας δικαστής και θα πει να μην διδάσκεται αυτή η γλώσσα τη στιγμή που έχει αναγνωριστεί μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή που την έχει ψηφίσει? Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι και, αν θέλετε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που εμπεριείχε αυτή η συμφωνία, την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας, διότι είναι ένα παράθυρο επιβίωσης και του μεγαλοειδιατισμού των γειτόνων και φυσικά μέσα από αυτή την υποχώρηση, η οποία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί παρόλα αυτά και έχει αποδειχθεί ότι η ελληνική πλευρά, αν μη τι άλλο, δεν διαπραγματεύτηκε εκείνης της εποχής όσο θα έπρεπε
για το αν στη συμφωνία τη συγκεκριμένη θα περιλαμβανόταν και η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας. Είναι ένα μακεδονικής, σημείο... όχι βόρειο-μακεδονικής, μακεδονικής. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι ένα σημείο το οποίο επανεισάγει τον μεγαλοειδιατισμό των Σκοπίων από το παράθυρο. Από ό,τι μπορώ να φανταστώ, η δικαιοσύνη αποφασίζει βάσει του τι έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και τι έχει εγκρίνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς σε σχέση με το καθεαυτό ζήτημα, δηλαδή της αναγνώρισης της μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας, το πώς η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να απεμπλακεί, αν θέλετε, από αυτή τη ρήτρα. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει άμεσα, προφανώς, αλλά θα πρέπει η ελληνική διπλωματία να προβεί τις συγκεκριμένες ενέργειες έτσι ώστε να αποδείξει ακριβώς ότι η συγκεκριμένη ρήτρα της Συμφωνίας των Πρεσπών επιτρέπει μια πολύ διασταλτική εφαρμογή από την πλευρά των γειτόνων, με συνέπεια να προσβάλλεται η μακεδονική ταυτότητα των Ελλήνων, έτσι. Τώρα ίσως κάποιοι πούν τώρα είναι αργά για δάκρυα, έχει υπογραφεί και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, κύριε Ρακά. Μα αυτός ήταν ένας από τους λόγους εξάλλου που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου έλεγε ότι με τίποτα δεν θα πρέπει να υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα τώρα η δυσκολία η μεγάλη έγκυται στο να απεμπλακούμε από τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Δεν είναι κάτι βλέπω την κυβέρνηση να... Είναι πρόθυμη να μπει σε ένα τέτοιο διάλογο ή σε κάποια τέτοια προσπάθεια απεμπλοκής, όπως λέτε. Η αλήθεια είναι ότι και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, αν εξαιρέσουμε δηλαδή μια προσπάθεια που έχει γίνει με τα εμπορικά σήματα, την οποία φαντάζομαι τη γνωρίζετε, ότι τον τελευταίο καιρό παρουσιάστηκε το διεθνές σήμα των προϊόντων μας από τη Μακεδονία. Αν εξαιρέσουμε αυτό, δεν έχει υπάρξει ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από, αν θέλετε, την περιφέρεια ή την τοπική αυτοδιοίκηση, μια στρατηγική υπεράσπιση σε διεθνές επίπεδο των ελληνικών θέσεων. Μάλιστα. Ανεξάρτητα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, να τονίσουμε όχι μόνο την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αλλά και να παλέψουμε επί της ουσίας τα επιχειρήματα, διότι είχαμε αφήσει εδώ και δεκαετίες την προπαγάνδα της άλλης πλευράς να διαμορφώνει προηγούμενα και να, αν θέλετε, να προκαταλαμβάνει την τοποθέτηση της διεθνούς κοινότητας. Σε αυτό το πεδίο η ελληνική πλευρά δεν έχει καλύψει το χαμένο έδαφος που έχει προκληθεί. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Ρακά, να εκμεταλλευτώ και το γεγονός ότι είστε επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με το Μένουμε Θεσσαλονίκη. Και να σας ρωτήσω αν τελικά τα συλλογικά σας όργανα και οι διαβουλεύσεις που κάνετε έχουν καταλήξει κάπου ώστε να είστε εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ή όχι. Όχι, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Έχουμε πει ότι στις αρχές Μαΐου θα ανακοινώσουμε και με βάση το τοπίο που δημιουργείται. Αλλά ξέρετε και μετά το δυστύχημα των Τεμπών, ο μεγάλος προβληματισμός έγκυται σε αυτό που λέμε και το οποίο έμεσα αφορά και στο Δήμο, σε αυτό που λέμε βαθύ κράτος. Ναι. Δηλαδή στο αν ο τεράστιος αναρθολογισμός και αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει όχι όλες τις πλευρές, αλλά πάρα πολλές πλευρές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, είτε μιλάμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μιλάμε σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο, αν θέλετε, από την πολιτική, από τους πολιτικούς, και όχι ή μήπως απαιτεί μια βαθύτερη αλλαγή και άρα θα πρέπει και να μπούμε σε διαδικασίες συνολικότερης αλλαγής νοοτροπιών, συμπεριφορών του πολιτικού βίσματος που λέγαμε και ούτω καθεξής, πράγμα το οποίο απαιτεί και μια πολιτική δραστηριότητα άλλου τύπου και όχι κατά ανάγκη εκλογική. Χαμογελάω, κύριε Ρακά, γιατί θυμάμαι την ομιλία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο που με μια πρόταση δείξατε την πραγματικότητα. Απ' τη μια μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πώς όλα πρέπει να γίνονται σωστά και απ' την άλλη δεν ξέρουν οι υπάλληλοι πώς να κλαδέψουν ένα δέντρο. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα για βαθύ χράτος και... Δηλαδή... Ναι, δεν είναι ότι τα κλαδεύουν οι υπάλληλοι τα δέντρα. Οι συγκεκριμένοι τέλος πάντων που τα κλαδεύουν. Ναι.
αλλά είναι όντως αληθές ότι οι κλαδεύσεις δεν γίνονται σωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είδα, είδα δέντρα να έχει μείνει μόνο ο κορμός, τίποτα άλλο. Δηλαδή... Ακριβώς. Και είναι απορίας άξιων, δηλαδή ένας δήμος που δεν μπορεί να επιβάλλει επιτέλους να γίνονται κλαδεύσεις με τον επιστημονικό τρόπο, διότι ένας τρόπος υπάρχει να κάνει κλάδευση. Δεν είναι ζήτημα δεξιάς ή αριστεράς. Όταν βλέπει κανείς έναν οργανισμό να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα ουσιώδη, δυστυχώς είναι να τον πιάνει απελπισία και είναι να αναρωτιέται αν ακόμα και ο δικός του ρόλος ως αντιπολίτευση έχει κάποιο αντίκρισμα ή απλά, αν θέλετε, νομιμοποιεί μια διαδικασία έστω και με την παρουσία του εκεί. Μάλιστα. Κύριε Ρακά, είναι αρκετός ο χρόνος μέχρι την 8η Οκτωβρίου που θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα πούμε και για τα του Δήμου, αλλά και βεβαίως για θέματα γεωπολιτικής. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.